Καλησπέρα. Άλλη μια μέρα στο Ράδιο Κολοσσός. Άλλη μια μέρα που εμείς οι Έλληνες προσπαθούμε να δώσουμε το μεγάλο μήνυμα, το μεγάλο μήνυμα της Ένωσης. Είμαστε από την περιφέρεια Αιγαίου, Ελλήνων Συνέλευσης, Νίκος Αργυρού, ιδρυτικό μέλος από την ΕΣΥΛΗΝ 2 και σήμερα έχω την τιμή να έχω μια πολεμίστρια, μια υποψήφια ευρωβουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης, τη Μέρη Δεδελάκου, η οποία θα συζητήσει μαζί μου, θα κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε όλες τις ψυχές, γιατί αυτός ο αγώνας είναι οριστικός. Μέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες στο Αιγαίο. Χαίρομαι που είσαι μαζί μας. Χαίρομαι που είσαι μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα. Σε παρακολουθώ, είσαι σχεδόν από την αρχή. Πες μας δύο λόγια όμως μόνη σου, όχι πολλά, λίγα, αλλά ουσιαστικά, γιατί είσαι εσύ και γιατί εσύ στην Ελλήνων Συνέλευσης. Ονομάζομαι Μέρη Δερδελάκου, όπως είπες και πριν. Είμαι μία ενεργή πλέον είμαι μία ενεργή πολίτης. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά και αυτό ήταν τελικά το μεγαλύτερό μου λάθος και θεωρώ πως είναι το μεγαλύτερο λάθος όλων μας. Γιατί με το να μας αποκόψουν από τα κοινά ήρθαμε σε αυτή την κατάντια, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, που ήρθαμε σήμερα. Σε αυτή την εξαθλίωση και σε αυτή τη γενοκτονία. Βρισκόμαστε λοιπόν όλη η χώρα βρίσκεται σε μία δίνη θανάτου, θεωρώ. Και κανένας δεν το έχει αντιληφθεί. Δεν είναι εφιάλτης αυτό που ζούμε. Δεν το ονειρευόμαστε. Είναι πραγματικότητα. Το ζούμε. Έτσι ακριβώς είναι. Το ζούμε και έφτασε η ώρα να ξυπνήσουμε. Έφτασε η ώρα να σηκωθούμε πάνω, να πάρουμε θέση. Όπως μας με τη βοήθεια του Αρτέμι Σόρα, που αυτός ο άνθρωπος από το 12 ήρθε μόνος του, πάλεψε με όλα τα θηρία του καθεστώτος, νομικά, δημοσιογραφικά, αυτή τη στιγμή είναι και παράνομα κρατούμενος, αλλά πραγματικά έτσι όπως το λες είναι, ήρθε η ώρα να διώξουμε κάθε είδος φόβου, κάθε δολιότητα από μέσα μας, κάθε αποστατικό μόρφωμα που έχει ριζώσει μέσα στις ψυχές μας και εμείς οι πολίτες να πάρουμε θέση για μια μεγάλη, για τη μεγάλη παλιγενεσία του γένους μας. Μέρη, μου επιτρέπεις. Παρακαλώ. Ωραία. Ναι, ναι. Ο Αρτέμις Όρας όχι μόνο μας έδωσε τα οικονομικά, εγώ δεν τα αποκαλώ εργαλεία, τα αποκαλώ όπλα, γιατί κακά τα ψέματα βρισκόμαστε σε πόλεμο, μας έχουν κηρύξει έναν τεράστιο πόλεμο σε πολιτικό, οικονομικό και νοητικό επίπεδο. Και θα πούμε παρακάτω γιατί λέμε νοητικό επίπεδο. Αλλά μας θύμισε αυτός ο άνθρωπος ποιοι πραγματικά είμαστε, από πού προερχόμαστε. Και ότι όλο αυτό που βιώνουμε τώρα το έχουμε ξαναζήσει και παλιότερα. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και βρισκόμαστε στο μετέχμιο της ιστορίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα αυτό που λέει είναι πολύ μεγάλο, αυτό που λέει, αυτή η κουβέντα που λέει ο Αρτέμις Όρας, ότι ή θα τα πάρουμε όλα πίσω ή θα χαθούμε για πάντα. Έτσι ακριβώς είναι. Ή θα τα πάρουμε όλα πίσω ή θα φάμε, λέει, βραδινό στον Άδη. Έτσι. Αυτή είναι η ουσιαστική κουβέντα και όντως αυτή τη στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ως Έλληνα άνθρωποι ότι εδώ ξεκινήσαν όλα και ότι είμαστε υπεύθυνοι και για την πορεία της ιστορίας, για όσα γνωρίσαμε και για όσα δεν γνωρίσαμε. Επίσης είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που αμφισβητούμε ήδη για τον εαυτό μας,
που είναι αναμφισβήτητα ουσιαστικά μέσα από την ιστορία, μέσα από αυτά που δείχνουν οι ίδιες οι πέτρες παντού παγκοσμίως, είναι αναμφισβήτητη η προσφορά του πολιτισμού μας για τον άνθρωπο και βλέπουμε ένα παγκόσμιο καθεστώς. Δεν θέλω να μείνουμε καθόλου στα εσωτερικά, ούτε να ασχοληθούμε με το ποιος θα κυβερνήσει αύριο, αν δεν είμαστε εμείς. Αν δεν είμαστε εμείς, δεν θα είναι κανείς. Αν εμείς οι άνθρωποι δεν πάρουμε θέση, δεν θα πάρει ποτέ κανένας τους, γιατί όλοι γνωρίζουμε, θέλω να μας το πεις εσύ, αυτοί όλοι που έχουν κυβερνήσει είναι πιόνια. Εσύ τι να πεις. Θέλω να την κάνουμε τη συζήτηση σήμερα απλή, αναλογική στο είπα μας. Έτσι. Εγώ δεν τους βλέπω απλά πιόνια. Για μένα δεν είναι πιόνια απλά. Για μένα είναι στιγνή δολοφόνη. Αυτό είναι. Και επειδή πριν ανέφερες περί ιστορίας, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει ένδοξη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα, ορίστε, πουλάνε τη Μακεδονία, λένε τον... πουλήσανε, όχι πουλάνε, πουλήσανε τη Μακεδονία, βγαίνουν και αποκαλούν τον Μέγα Αλέξανδρο Σκοπιανό και μας βλέπεις όλους, βλέπεις όλο τον κόσμο βέβαια, επαναστατεί, εξοργίζεται, ο δικός μου πρόγονος, θα πεις εσύ το δικό μου πρόγονο Σκοπιανό. Λοιπόν, νιώθουμε λοιπόν περήφανοι για τους προγόνους μας, πολύ περήφανοι. Και δεν δεχόμαστε να αμαυρώνουν την ιστορία μας. Ναι, αλλά εγώ θα θέσω ένα ερώτημα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά και να κάτσει να το σκεφτεί. Εκείνοι θα ένιωθαν περήφανοι για μας σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι όχι απλά δεν θα ένιωθαν, θα ντρεπόντουσαν για μας. Θα ντρεπόντουσαν γιατί θα μας έβλεπαν αδύναμους. Θα ντρεπόντουσαν γιατί θα βλέπανε ότι ανεχόμαστε τυράννους, γενοκτόνους. Οι πρόγονοί μας, οι Σπαρτιάτες, πέταγαν τους προδότες στον Κεάδα. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Πώς είναι. Αν κάποιος δεν το γνωρίζει αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι και μας στον Κεάδα θα μας πέταγαν. Αν ήταν αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας. Γιατί και εμείς με το να μην βγαίνουμε μπροστά, προδοσία κάνουμε. Τους προδίδουμε. Συμπληρώνω σε αυτό που είπες με την προδοσία, ότι η προδοσία σαν ορισμός είναι ίσπραξη άδικου χωρίς άρνηση. Έτσι. Μπορείς έτσι, να συνεχίσεις. Έτσι ακριβώς. Έχουμε την υπεροχή, δηλαδή είναι τρελό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έχω αρχίσει να μην μπορώ πλέον να το αντιλαμβάνομαι, μάλλον έχω αρχίσει δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Μέχρι τώρα δικαιολογούσα τους ανθρώπους γύρω μου. Προσπαθώ δηλαδή να τους δικαιολογώ ειλικρινά, αλλά πλέον δεν μπορώ με αυτό που βλέπω. Γιατί έχουμε την υπεροχή και καθόμαστε και μας υποδουλώνουνε. Τελικά είμαστε δειλοί. Και είμαστε δειλοί. Και είμαστε δειλοί γιατί φοβόμαστε. Ή είμαστε δειλοί γιατί φοβόμαστε να παραδεχτούμε ότι κάναμε λάθος. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το απαντήσει καθένας για τον εαυτό του. Εμείς έχουμε πετάξει τη λύθη από πάνω μας. Μιλάω εγώ και εσύ τώρα αυτή τη στιγμή σαν να μιλάμε οι δυο μας χωρίς να μας παρακολουθεί ο κόσμος.
Έχουμε πετάξει τη λίδια από πάνω μας και έχουμε αναγνωρίσει πλέον ότι η ευθύνη που φέρει η ίδια η δημιουργία δεν περνάει από κάποιον δίπλα μας ή πίσω μας ή μπροστά μας. Είναι κατευθείαν σε εμάς. Σε εμάς δίνεται όλη η ευθύνη. Και αφού εμείς το αναγνωρίζουμε, έχουμε πετάξει και τη δειλία, έχουμε πλέον τη γνώση και την υποχρέωση να σηκωθούμε και χαίρομαι πραγματικά που έχεις αυτή τον ηρμό και σαν γυναίκα ή σαν άνθρωπος γενικά να σηκωθείς και να το πεις αυτό, ότι τελικά χανόμαστε επειδή δεν κάνουμε κάτι. Επειδή παραδεχόμαστε ή δεν παραδεχόμαστε ότι χάσαμε κάποιες στιγμές στο παρελθόν του που πρέπει να τις ενθυμηθούμε, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στη σειρά και να αναγνωρίσουμε ότι εμείς οι Έλληνες άνθρωποι είμαστε η αρχή και το τέλος. Η ιστορία ουσιαστικά, όπως είπες και προηγουμένως, είναι ένας κύκλος. Έτσι. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Είσαι στη θέση της υποψήφιας Ευρωβουλευτή και καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτό που σε έφερε σε αυτή τη θέση, αλλά είναι περισσότερο η ανάγκη να δώσεις αξία στους προγόνους μου και στους απογόνους μας. Να τους τιμήσω. Πώς μπορώ να λέγομαι Ελληνίδα, πώς μπορώ να αναφέρομαι στην ένδοξη ιστορία μου και στους τεράστιους προγόνους μου και να αφήνω βαρβάρους να με υποδουλώνουν χωρίς να κάνω τίποτα. Και τελικά αναρωτιέμαι, για κάποιους ανθρώπους βέβαια, μήπως δεν είναι ακριβώς η δειλία, γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο που λέμε και είναι και η βόλεψη. Γιατί βέβαια θεωρώ ότι κάποιοι πώς το σκέφτονται, ότι θεωρούν ότι ο καρκίνος της υποδούλωσης και της εξαθλίωσης, γιατί ένας καρκίνος είναι τελικά, που έχει απλωθεί όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο καρκίνος λοιπόν αυτός θα ήταν μακριά από αυτούς. Από τον καθένα ξεχωριστά όμως, έτσι, σε ατομικό, σε εγωιστικό επίπεδο. Δεν είναι ούτε ατομικό ούτε προσωπικό, είναι εγωιστικό τελικά. Ότι έλα μωρέ, εντάξει, εγώ έχω τη δουλειά μου, έχω τη θέση μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος π.χ., λέω εγώ τώρα, που κι αυτούς τους έχουν αρχίσει και τους κοπανάνε, τους κόβουν τους μισθούς, μειώνουνε, κάνουνε, ράνουνε, φτιάχνουνε, δείχνουνε. Λοιπόν, αλλά σου λέει, εντάξει, καλά είμαι ακόμα. Πόσο ακόμα, αδερφέ μου, θα είσαι καλά, έχεις την αμυδρά, έχεις την ψευδέστηση. Πόσο θα είσαι καλά ακόμα. Και άντε εσύ είσαι καλά. Και άντε μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Γιατί είσαι καλά. Τα παιδιά σου δεν σε νοιάζει που θα τα αφήσεις απάτριδα. Ξεσκίζουν την πατρίδα σου, την ξεπουλάνε. Φεύγουν τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, 1,5 εκατομμύριο νέοι και νέες μας έχουν φύγει. Άντε και σπουδάζεις το παιδί σου και τα καταφέρνεις και κάνεις 5 δουλειές και δεν ξέρω εγώ τι κάνεις και τα καταφέρνεις και το σπουδάζεις. Τι εργασία θα βρει και πού. Και πώς θα αναγνωριστούν τα πτυχία του, η γνώση του. Γιατί όλοι έχουμε κολλήσει στο ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε σήμερα. Και για τους μεγάλους ανθρώπους, τους ηλικιωμένους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες που ξέρω ότι πραγματικά πονάνε και για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους και έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι θέλω να βοηθήσω τα παιδιά μου και δεν μπορώ. Θέλω να δώσω ένα χαρτζιλίκι στα εγγόνια μου και δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορώ εγώ να ζήσω, γιατί εγώ φυτοζωώ. Ούτε τα φάρμακά τους δεν μπορούν να πάρουνε. Κι όμως προς μεγάλη μου λύπη και πικρία και πόνο τους ακούω και λένε εγώ παιδάκι μου, εμείς παιδάκι μου τα φάγαμε τα χρόνια μας. Εσείς να δούμε τι θα κάνετε. Μα δεν είναι εμείς. Είμαστε εσείς
μάλλον είστε εσείς, εσείς είσαστε εμείς και εμείς είσαστε εσείς. Αν δεν ενωθούμε να πολεμήσουμε όλοι, και παππούδες και γιαγιάδες και γονείς, όλοι οι Έλληνες, να στρώσουμε το δρόμο για τις μελλοντικές γενιές και για τα παιδιά μας τα ίδια, ποιος θα το κάνει? Γιατί έχουν κολλήσει σε αυτό το «εμείς θα πεθάνουμε και να δούμε εσείς τι θα κάνετε»? Ναι, είναι μια λάθος στάση πλέον που έχει περάσει μέσα στις κοινωνίες και μέσα στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Κανείς δεν κάνει κάτι, γιατί αν ήταν ποτέ να γίνει κάτι θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Mm-hmm. Ουσιαστικά τώρα γίνεται. Μέρη, αυτό που βγάζεις αυτή τη στιγμή είναι μάλλον το πιο ουσιαστικό. Πρέπει να καταλάβει ο πολίτης ότι εμείς που βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση και παίρνουμε μια στάση επιθετική για την πολιτική που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια και την κομματοκρατία, δογματοκρατία, δεν είμαστε απλά, όπως το λένε αυτοί, λέει, έχετε τρελαθεί και με ποιους θα τα βάλετε, αυτή είναι θηρία, είναι έτσι, είναι... Και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να κάτσουμε μέχρι το τέλος? Αυτό μας λες και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι έχουμε μόνο μία μοναδική ευκαιρία ως άνθρωποι να τα αλλάξουμε όλα, γιατί εμείς οι ίδιοι δώσαμε όλη αυτή την πορεία που χαράχθηκε μέσα στην ανθρωπότητα. Ιστορικά, από την αρχαιότητα όλοι μας οι προγόνοι μας τα είχαν πει. Πάνω σε αυτές τις βάσεις θα έπρεπε να προχωρήσουμε. Έχουμε εκτροχιαστεί και αυτή είναι η ουσία που θες να μας δώσεις, ότι πρέπει να πάρουμε θέση. Και αυτό σε τιμά. Αυτό τιμά εσένα και εμάς όλους που είμαστε σε αυτόν τον αγώνα και θέλουμε όλα τα αδέρφια μας μαζί. Να ξεχάσουμε κόμματα, δόγματα. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο. Και αν όλοι αυτοί αποφασίσουν για μας χωρίς εμάς, αυτό είναι δειλία πρώτα από αυτούς και μετά και από εμάς. Πριν γύρισες και είπες κάτι που είναι της πάσης φύσης γνωστό, ότι εμείς διαδώσαμε τον πολιτισμό, ότι εμείς μεγαλουργήσαμε στον πλανήτη ολόκληρο και τα ξεχάσαμε όλα αυτά, παραδείχαμε αμαχητή. Βάνω για όλη την οτική κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έρχεται όμως ένας άνθρωπος και σου χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου, σου δείχνει τον τρόπο και τη λύση, τα βάζει με όλους και παρόλα αυτά δεν κάνεις τίποτα. Δεν το ψάχνεις. Ενώ υπάρχουν αποδείξεις και στοιχεία για αυτά που σου λέει, δεν το ψάχνεις, παρά έχεις και το θράσος να χρήσεις τον Αρτέμι Σόρα απατεώνα και ψεύτη. Να χρήσεις απατεώνες και ψεύτες όλους εμάς που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί είσαι βολεμένος με τα ψίχουλα και όλα είναι καλά. Και δεν φτάνει που μιλήσαμε για δειλία πριν, αλλά είναι και ανόητοι. Είναι ανόητοι που θεωρούν και πιστεύουν ότι θα τους σώσουν τα ευρεοκομματόσκυλα και τα δογματοκομματόσκυλα. Οι ίδιοι οι παπάδες και οι ρασοφόροι δεν βγαίνουν και λένε στην παράδοση της Μακεδονίας δεν υποστηρίζουν το ξεπούλημά της. Δεν βγήκαν και το υποστηρίξαν οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Νομίζω οι πράξεις του καθενός δείχνουν αυτό που εκπροσωπεί. Το μόνο που μπορώ να πω για τους δογματιστές είναι ότι δεν εκπροσωπούν την δημιουργία.
Γιατί αν εκπροσωπούσαν τη δημιουργία από την αρχή έως τώρα, όλα αυτά που έχουν περάσει από θέματα θρησκευτικού επίπεδου, και βάζω και δωδεκαθεϊστές και χριστιανούς και μουσουλμάνους και όλους αυτούς που εκπροσωπούν όλα αυτά τα δόγματα, ο άνθρωπος, ο λογικά, δεν θα έπρεπε να έχει φθόνο. Επέτρεψέ μου να μην ακουμπήσω αυτό το θέμα. Γιατί στην Ελλήνων Συνέλευσης, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, δεν μας αφορά το δόγμα του καθενός, δεν μας αφορά τι πιστεύει, δεν μας αφορά τι κόμμα ήτανε μέχρι πρότινος, ούτε το κόμμα του, ούτε το δόγμα του ήτανε. Λοιπόν, γιατί εδώ μιλάμε για παλιγενεσία, όπως είπες και εσύ πριν. Εδώ μιλάμε για την ένωση όλου του έθνους. Και άμα ενωθεί το έθνος, να δούμε ποιος θα σταθεί μπροστά μας. Αυτό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Παρά τι κάνουνε κάποιοι? Ελπίζουν σε θαύματα? Το θαύμα, λοιπόν, να τους πω ότι δεν γίνεται από μόνο του. Θέλει θυσίες. Θέλει να ξεβολευτείς. Θέλει να πολεμήσεις. Να αγωνιστείς. Και να ξέρουνε, χωρίς να ξέρουν αν θα κερδίσουν ή όχι. Μόνο και μόνο για την τιμή και την αξιοπρέπειά μας. Θέλει να πιστέψεις στις δυνάμεις σου. Και να δεις, πιάσε και δες, τα στοιχεία, τις αποδείξεις. Γιατί βγαίνετε και συγκοφαντείτε και λιδωρείτε και λασπολογείτε χωρίς να έχετε, χωρίς να κάτσετε έτσι μια φορά. Να περάσετε από ένα γραφείο και να πείτε ένα καφέ, άνθρωποι είμαστε, τι είμαστε, κάτι διαφορετικό, στο ίδιο καζάνι δεν βράζουμε όλοι. Καθίστε και να πείτε, Μέρι, Ρένικ, ωραία, Κίτσο. Αφού το ίδιο και εσείς υποφέρετε. Έτσι, τι φοβάστε, πεθάνετε στον αγώνα, αφού είστε ήδη νεκροί. Είμαστε ήδη νεκροί. Σαν ζόμπι έχουμε γίνει, που απλά κινούμαστε. Δεν σκεφτόμαστε, απλά κινούμαστε. Απλά ακολουθούμε εντολές και βαδίζουμε προς την τελική καταστροφή. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να κάνουμε για να το αντιληφθούμε? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το ίντερνετ. Καθυστερεί λίγο η σύνδεσή μας κάποια στιγμή, αλλά δεν πειράζει, το νόημα βγαίνει. Προηγουμένως ήθελα να συμπληρώσω στην κουβέντα σου που έλεγες, λέει, ποιο θαύμα περιμένεις? Πρέπει να θυμηθούμε ότι το θαύμα έχει, ναι, και το θαύμα είμαστε εμείς, ο άνθρωπος Έλλην. Η δημιουργία μας έδωσε τη λογική, αυτό προσπαθείς να μας πεις, μάλλον αυτό μας λες, ότι η λογική είναι που πρέπει, ναι, να βάλουμε. Ναι, έλεγα. Ακούγομαι. Νομίζω έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση αυτή τη στιγμή, έτσι. Όπα, τώρα σε ακούω καλύτερα. Μισό λεπτό. Εσύ με ακούς? Ναι, κάποιες φορές γίνεται διακοπή. Έχουμε και παρεμβολές και σε αυτό το σημείο. Πρέπει να το αναφέρω, να ακούγεται και αυτό. Όσες παρουσιάσεις, ομιλίες κάνουμε μέσα από τους ραδιοφωνικούς μας σταθμούς και από εκεί μέσα μας πολεμάνε, κόβουνε, ράβουνε, χωρίς να μας ρωτήσουν, κάτι που είναι τελείως παράνομο. Δεν μας αφήνουν να κοινοποιήσουμε ακόμα και αυτό που γράφουμε. Δεν μας δίνουν βήμα μέσα στις τηλεοράσεις για να πούμε την αλήθεια. Αυτά όλα πρέπει να τα δεις, άνθρωπε Έλληνα. Και αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσεις, γιατί αύριο δεν υπάρχει άνεση να την αναγνωρίσεις τώρα τι γίνεται. Μέρη, συνέχισε. Άκουσες, γιατί κάτι μου είπες ότι άκουσες στο θαύμα που έλεγα. Ότι περιμένουν να γίνει ένα θαύμα. Με ακούς, ναι, τώρα? Και, ναι, τώρα. Και
Σε ακούω σε αυτό που λες ότι περιμένουν να γίνει ένα θαύμα. Είπα ότι το θαύμα έχει γίνει με το να δημιουργηθεί ο Έλλην άνθρωπος, ο άνθρωπος, ο εκπρόσωπος, ο ίδιος της δημιουργίας. Βάσει λογικής μας έδωσε νόηση η δημιουργία και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Ναι, και έλεγα ότι το θαύμα δεν γίνεται από μόνο του. Έλεγα ότι το θαύμα θέλει θυσίες. Το θαύμα είναι να ξεβολευτείς. Το θαύμα θέλει να δεις. Θέλει να πιστέψεις τις δυνάμεις σου. Και έλεγα πριν να δεις τα στοιχεία και τις αποδείξεις. Μπείτε μέσα σε ένα γραφείο. Είμαστε άνθρωποι σαν και εσάς. Βιώνουμε τις ίδιες οδυνηρές, τραγικές καταστάσεις. Μπείτε μέσα να δείτε γιατί λιδωρείτε και λασπολογείτε και κατηγορείτε χωρίς να έχετε δει τις αποδείξεις. Δεν σας μιλήσαμε χωρίς αποδείξεις. Αυτό φωνάζουμε τόσο καιρό. Έλατε να σας δείξουμε τις αποδείξεις. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν έχεις μία καλύτερη λύση, να μας την παραθέσεις. Έλεγα λοιπόν πριν ότι τι φοβόμαστε, τι φοβούνται και δεν αγωνίζονται. Μήπως πεθάνουνε. Ποιοι. Μήπως πεθάνουμε. Εμείς τι να φοβηθούμε. Μήπως πεθάνουμε. Γνωρίζουμε ότι είμαστε ήδη νεκροί. Σαν ζόμπι είμαστε. Τα είπα και πριν αυτά. Δεν ξέρω αν ακούστηκαν. Τα επαναλαμβάνω για να τα ακούσουνε. Όρθια. Δεν σκεφτόμαστε. Απλά περπατάμε. Δεν ζούμε. Απλά υπάρχουμε. Απλά ακολουθούμε εντολές. Και θα το ξαναπώ πάλι. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Εγώ θα το ξαναπώ. Και βαδίζουμε με μαθηματική ακρίβεια στην τελική καταστροφή μας. Στο θάνατό μας. Εμείς έχουμε επιτρέψει τόσα χρόνια τον θάνατο να μας περικυκλώνει. Αυτοί κάνουν αυτό για το οποίο είναι εντεταλμένοι. Εσύ τι κάνεις. Όποιος εσύ τι κάνεις. Εάν θεωρείτε ότι αυτά που λέω σας αδικούν, θα το αποδείξετε. Τους συνέλληνες που με ακούν αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε εδώ και σε περιμένουμε. Σας περιμένουμε όλους. Και θέλω και να ξέρετε ότι έχουμε ορκιστεί να προστατεύουμε ο ένας τον άλλο. Όπως προστατεύονται αυτοί. Θεωρώ ότι τα μηνύματα σου ήταν πολύ έντονα. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις που έχεις θέσει μέσα σε αυτή τη μισή ώρα που έχουμε επικοινωνήσει, ένας λογικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος του φωτός, δημιούργημα δηλαδή που γνωρίζει τις αξίες και τις αρχές που ρέουν μέσα στο αίμα του, έχει πάρει το μήνυμα. Όπως το έχεις πει, οδούμαστε με αριθμητική ακρίβεια στην καταστροφή μας και είμαστε οι μόνοι, μοναδικοί εκπρόσωποι της ίδιας της φυλής μας. Και πρέπει να προστατεύσουμε όχι μόνο για το θέμα των εκλογών τώρα που είναι μπροστά μας. Δεν τελειώνει με μια Ευρωβουλή είτε με μια αλλαγή στην κυβερνητική εξουσία. Το θέμα είναι να αλλάξουμε και μέσα μας και αυτό το μήνυμα το έχεις μεταφέρει πολύ έντονα, δυναμικά σήμερα. Υποψήφια Ευρωβουλευτής με την Ελλήνο Συνέλευσης
Μέρη Δεδελάκου, μια κυρία, μια γυναίκα η οποία γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει δίκαιο και άδικο. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να ενθυμηθούμε από πού ήρθαμε για να ξέρουμε πού θα πάμε. Μέρη, μπορείς να προσθέσεις κάτι ακόμα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ξέρω ότι έχεις και εσύ και άλλες αρμοδιότητες για τον αγώνα. Δώσε ένα τελευταίο μήνυμα για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Βεβαίως. Χαρά μου και τιμή μου θα είναι να τα ξαναπούμε. Δύναμη φως. Έχουμε τεχνικό θέμα με την σύνδεση. Δεν ξέρω πόσα από όσα έχουμε πει έχουν ακουστεί μεταξύ μας με τη Μέρη. Αλλά θεωρώ πως και να έχει το μήνυμα έχει δοθεί. Αδέλφια συνέλληνες, άνθρωποι του πλανήτη, αυτή η ιστορία πρέπει να κλείσει. Αυτή η αποστασία που βιώνει η ανθρωπότητα έφτασε η στιγμή να τελειώσει. Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο αμέτωχοι. Δεν είμαστε εδώ γιατί απλά θέλουμε να πάρουμε μία θέση σε μια κοινωνία που δεν μας αρμόζει. Δεν είμαστε εδώ απλά επειδή θέλουμε να σας δείξουμε κάτι το διαφορετικό. Είμαστε εδώ γιατί τώρα πλέον πρέπει, γιατί όπως είπε και η αδερφή μου προηγουμένως, οδηγούμαστε με αριθμητική ακρίβεια στην καταστροφή μας και αυτή την καταστροφή την έχουμε φέρει μόνοι μας. Την έχουμε φέρει μόνοι μας ως Έλληνες μέσα στον ελλαδικό χώρο, την έχουμε φέρει και μόνοι μας ως άνθρωποι αυτού του πλανήτη που ξαναθυμίζω Ελλάς σημαίνει ο φωτεινός λίθος και Έλληνε είναι το δημιούργημα. Αυτό που έρχεται από το φως να δει και να φέρει το φως. Είμαστε εμείς οι Έλληνες άνθρωποι που πρέπει να ενωθούμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ και προσπαθούμε με τον νομικό τρόπο να εκπροσωπήσουμε τον άνθρωπο. Και πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί. Μέρη, σε ευχαριστώ. Δύναμη φως, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και σύντομα θα είμαστε μαζί. Χαρά μου και τιμή μου.